Με άγριες καιρικές διαθέσεις φαίνεται πως θα μας αφήσει ο Ιούλιος και θα αρχίσει ο Αύγουστος, μιας και ένα ακόμα ισχυρό θερμό κύμα φαίνεται να μας επηρεάζει, καθώς αυτό θα ξεκινήσει από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς το μεγαλύτερο τμήμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας προφανώς και την χώρα μας. Στον χάρτη απεικονίζονται ιδιαίτερες θερμές αέριες μάζες, κόκκινο βαθύ και κόκκινο χρώμα, οι οποίες από την Τετάρτη και μετά θα μονοπολίσουν το καιρικό ενδιαφέρον και μάλιστα για αρκετές ημέρες. Τα πρώτα στοιχεία θέλουν τον υδράργυρο να προσπαθεί να προσεγγίσει ή και να σπάσει το ρεκόρ του παρελθόντος, παρά τις προσπάθειες των μελτεμιών να μετριάσουν τα επίπεδα ζέστης. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε πράγματι, γιατί από αύριο και σταδιακά, αυτό μάλλον θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας σε ορισμένες περιοχές της επικράτειας, ενώ αυτό μπορεί να δημιουργήσει και ρεκόρ θερμοκρασιών. Στην περιοχή μας ευτυχώς τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο δραματικά, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι θα υπάρχει ένα ρεύμα νότιο, δηλαδή μια άβρα, η οποία σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η οποία θα ανεβάσει τη σχετική υγρασία και αυτό θα κάνει τη δυσφορία, το δίκτυο δυσφορίας πολύ, πολύ θα το ανεβάσει σε ψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι οι χρονίως πάσχοντες, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γενικά όσοι δεν τα πάνε καλά με την υγρασία, η υγρασία πάντα δημιουργεί αυτό το αίσθημα και βέβαια δημιουργεί και κινδύνους, θα πρέπει να είναι σε προφυλαγμένους χώρους, να δροσίζονται δηλαδή με το air condition. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι πρωτόγνωρες, θα εμφανίζονται κάθε αρκετά χρόνια. Στον δεύτερο χάρτη απεικονίζονται οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες και αφορούν περιοχές του υπηρετικού κορμού της χώρας μας που βρίσκονται μακριά από την θάλασσα και άρα δεν επιδρά η θαλάσσια άβρα ή τοπογραφικές λεκάνες, όπου ο ατμοσφαιρικός αέρας εγκροβίζεται για πολλές ώρες, δεχόμενος τις επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση, με την παρατεταμένη ανομβρία, όπως ξέρετε, όλο τον Ιούλιο δεν είχαμε σταγόνα, σχεδόν νερό, σε αντίθεση με τον Ιούνιο, ο οποίος δημιούργησε μεγάλη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σε μεγάλο μέρος έχει ξεραθεί. Οι επόμενες μέρες, γιατί αυτό το σύστημα με τη συνθήκη του καύσωνα ή μίνι καύσωνα στην περιοχή μας θα είναι παρατεταμένο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον. Και αν συνεχιστεί αυτό και τον Αύγουστο, που κλασικά Αύγουστος είναι ξερός μήνας, τότε δημιουργούνται συνθήκες πολύ έντονης ξηρασίας και αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε στα δάση μας πάρα πολύ έφλεκτη ύλη. Ευτυχώς η άνεμη δεν θα είναι τόσο ισχυρή και αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία, αυτό θα κάνει πιο εύκολο το έργο της πυροσβεστικής και των εναέριων μέσων γενικά, των επίγειων και των εναέριων. Όμως, εμείς πρέπει να επενδύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη. Τι σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην Ήπεθρο κυρίως, όσοι δραστηριοποιούνται, όσοι μένουν εκεί κοντά, όσοι φιλοξενούν τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν ζουν σε τέτοιες περιοχές, με δάση, κονοφόρα και δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ελοχεύει μία προσεξία, θα πρέπει όλοι μας λοιπόν να πάρουμε λίγο πιο, να αυξήσουμε λίγο το δίκτυο ετοιμότητας και να προσέξουμε ιδιαίτερα ούτως ώστε να αποφύγουμε εργασίες στην Ήπεθρο που μπορεί να δημιουργήσουν αιστεία και μια αιστεία τέτοια εποχή μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο συμβάν το οποίο μπορεί να έχει και τρομερές επιπτώσεις, δεν θέλω να αναφέρω. Η χώρα μας έχει πάρα πολύ μεγάλο ιστορικό και έχει θρηνήσει βέβαια και τη μεγαλύτερη τραγωδία των τελευταίων 100 χρόνων.